Κανάλια τη ζητούσε. Μισό λεπτάκι. Τι μισό λεπτάκι. Να βγει να πει τι στα κανάλια. Είναι κατηγορούμενοι, ερωτώ εγώ για να προτείνει μάρτυρες. Όχι, να βγει να μιλήσει. Γιατί τώρα μου το διευκρινίζετε ότι είναι και τώρα. Τώρα είναι. Τώρα δεν είναι λοιπόν κατηγορούμενοι για να προτείνει μάρτυρες. Γι' αυτό τώρα τη ρωτάω γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα η εντολέα σα. Μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι κατηγορούμενοι. Για το παιδί το δικό μου. Ναι. Για το παιδί το δικό μου. Να σε ρωτήσω, Κατερίνη μου γλυκιά. Να με ρωτήσεις. Με τη Δήμητρα την Πισπυρίγκου είχες καμία σχέση? Όχι, Πέτρο, και να μας πεις ποιος θα έχει πει αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο, Ειρήνη μου. Για να δούμε ένα βίντεο. Να το δούμε. Να το δούμε. Παρακαλώ. Μια νέα μαρτυρία ντοκουμέντο για τη σχέση που φέρεται να είχε η Ειρήνη Μουτζούκου με τη Δήμητρα Πισπυρίγκου παρουσιάζει απόψε η εκπομπή. Το άτομο από το περιβάλλον της Ειρήνης που μίλησε στις υποθέσεις με την προϋπόθεση να διασφαλιστεί η ανωνυμία του αποκαλύπτει πως η 24χρονη γνώριζε τη Δήμητρα Πισπυρίγκου αφού έκαναν παρέα και έμεναν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Ασημακοπούλου στην Κάτω Αχαΐα. Επίσης αποκαλύπτει πως η Ειρήνη ήταν εκείνη που έλεγε στον κόσμο που συναντούσε καθημερινά πως μένει με τη Δήμητρα Πισπυρίγκου. Την είχαν δει πολύ, ήταν με τη Πισπυρίγκου, τη Δήμητρα. Μένανε μαζί? Ναι, ναι. Στην Πάτρα. Όχι μαζί, κάνανε παρέα. Την είχε σχέση αυτή? Και έκανε σχέση, δεν ξέρω, πάντως κάνανε παρέα πολύ. Α, μετά έγινε στην Αχαγιά που λένε ότι είσατε μαζί. Στην Αχαγιά μένανε μαζί? Στην Αχαγιά, ναι, εδώ πέρα στην Ασημακοπούλου. Λέγανε ότι μένανε μαζί. Αυτή είχε βγει και το έλεγε, έτσι, μόνη της. Μιλάς για την Ειρήνη ή για την άλλη? Για την Ειρήνη. Α, Ειρήνη το έλεγε. Ότι μένω μαζί με τη Δήμητρα την Πισπυρίγκου. Ναι, αυτή το είχε ανακοινώσει. Δεν φταίει ο κόσμος αν τώρα βγαίνει ο κόσμος και λέει ξέρεις κάτι έτσι και έτσι. Αυτή το έλεγε μόνη της. Αυτή η συγγύρω με μένα τρούπωνε στα σπίτια όπου έβλεπε ατρόγινα χωρισμένα. Καμιά κουμπέλα χωρισμένη τρούπωνε εκεί. Πάντως θα χαιρόμουν να είναι αφάσομάτηρας και να του κάνουμε και κάποια ερώτηση. Μιλάω με την Ειρήνη, δεν θα μιλήσει κανείς, μιλάω με την Ειρήνη. Συγγνώμη, Ειρήνη μου, τα έλεγες εσύ, κορίτσι μου, γλυκό, αυτά τα πράγματα. Ο συγκεκριμένος κύριος που μίλησε, πού το ξέρεις? Γιατί είπα, το παίζω χαζί, χαζί δεν είμαι, πολύ σας άφησα όρθος. Να πάει ο ίδιος στο σπίτι της Πισπυρίγκου που της έφτιαχνε το σπίτι. Γιατί άκου, χαζί δεν είμαι. Ξέρω το ποιος βγαίνει, το ποιος μιλάει. Και το ποιος προσπαθεί να με κατηγορήσει. Αλλά να μου το θυμηθείτε. Όλοι θα βγουν κάποια στιγμή. Θεός είναι, θα κρίνει. Θες τη μάνα μου, θες τον ένα. Όλοι απέναντι θα βγουν. Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει πατήσει ποτέ στο σπίτι μου. Έτσι να του πείτε του κυρίου που πάει και φτιάχνει Ειρήνη, το σπίτι. Να σε ρωτήσω, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλει να σε ρωτήσει ο Θανάσης που το έχει και γραμμία. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες και στις οθόνες. Να πάει ο κύριος να καταθέσει αυτό, να δούμε τι επιρροή ασκεί και σε όλο αυτό το θέμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο συνδετικός κρίκος είναι ο κύριος για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Ελάτε τώρα, Θανάση μου, μόνο το σεβασμό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Όχι κάτι. Γιατί θα δούμε ίσως τις επόμενες μέρες. Μην νομίζεις ότι θα ξαναβγάλεις δεύτερη Πισπυρίγκου. Όχι βέβαια. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Ναι, ναι. Να σου πω το εξής. Πόσες βραδιές σε συγκεκριμένο το ταβερνάκι χορεύατε μαζί? Αυτό θα το δούμε και στο οθόνη τις επόμενες μέρες. Πόσες φορές χορεύατε μαζί? Να πάει να χορέψει αυτός μαζί του. Καλά. Δεν έχει χορέψει όμως όταν θα δεις κάποιο μα βίντεο. Μα κατηγορήθηκε η Δήμητρα Πισπυρίγκου. Όχι βέβαια, δεν κατηγορούμε κανένα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε? Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Μία έρευνα κάνουμε. Τι έρευνα, αν ήταν φίλη με την Πισπυρίγκου τη Δήμητρα, κατηγορήθηκε αυτό το κορίτσι ποτέ για κάτι? Καλό δεν είναι, ρε παιδί μου, να ξέρουμε αν υπήρχε μία σχέση. Και τι έγινε? Τι έγινε, κάτι. Εγώ σας λέω ότι το αρνείται, αλλά και να είχε σχέση. Την πρώτη φορά το αρνήθηκε. Με τη μοναδική. Θανάση μου, τι έχει αυτή η Πισπυρίγκου η Δήμητρα, έχει κατηγορηθεί για κάτι? Δεν κατηγορούμε κανέναν. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν θα τη ζωή μου, δεν θα την βάλω την Πισπυρίγκου. Συγγνώμη κιόλα. Να σου πω, εσύ θεωρείς ότι η συγκεκριμένη κατηγορουμένη από την Πάτρα είναι αθώα? Δεν θα μπω στον κόπο να κατηγορήσω μια γυναίκα όπως βγαίνουν οι υπόλοιποι και κατηγορούν εμένα. Σωστό αυτό. Καλά κάνεις και κρατάς μια στάση η οποία είναι, αν μη τι άλλο, διακριτή. Έτσι. Τώρα δεν λοιπόν, άφησε, περίμενε λίγο, Ειρήνη μου. Περίμενε λίγο, Ειρήνη μου. Δεν μ' άφησε. Ορίστε. Δεν θα κάτσω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τι θες να κλείσεις τώρα? Έχει να κάνει κάτι καλύτερο. Να μου απαντήσει αυτά που θέλω, Επόπη. Ωραία, απαντήστε κύριε. Ναι, ναι. Επόπη, θέλει να απαντήσει κάτι? Πες μου, Επόπη μου, πού ήσουν εσύ? Πες
πες μου, γιατί Πέτρα, η Ειρήνη πάντα μόνο. Τέσσωνε. Εντάξει, να σας πω κάτι. Γιατί έχει έναν τρόπο τέσσωνε. Διαφορετικό. Αλλά το ότι βγήκε ο Γιαννόπουλος, που είναι ουδέτερος, και είπε περιστατικά για ειδοκογενειακή βία εκεί μέσα, για κακοποίηση. Να σας πω, κυρία Δημητριάδου, θα μιλάτε εσείς ή θα μιλάει ο εντολέας σας. Η εντολέας μου έχει αυτό το τρόπο να μιλήσει, δεν έχει μορφωθεί, δεν έχει πάει στα γυμνάσια, στα λύκεια. Είναι αυτή που είναι εμφανώς εκεί που είναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να επεκταθώ. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και γνώσεις και εμπειρία και νομική κατάρτιση και δημοσιογραφική εσείς προσέγγιση και έρευνα, εσείς τι λέτε, ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Πόπη... Κατηγορείτε για κάτι, κυρία Πόπη? Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Η κυρία Πόπη θα κριθεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Γιατί και ήταν όπως μητέρα. Και εντολέας, όπως και εντολέας. Ήτανε μητέρα. Αφήστε, η εντολέας μου είναι σήμερα 24 και τότε ήταν 14. Και τι είπα να πει αυτό? Λοιπόν, λέτε ότι πετροβολούμε αυτήν. Αυτό το κορίτσι των 24. Ναι. Πριν καταστεί κατηγορούμενη από τις αρχές, τις αρμόδιες. Γιατί πετροβολείτε εδώ και καιρό? Από ποιον? Ρωτώ εγώ. Από ποιον πετροβολείτε? Τώρα εντάξει, από ποιον πετροβολείτε? Μόνη της βγαίνει και πέφτει. Το λάθος της ήταν αυτό. Τέλος. Γιατί ήταν λάθος? Το λάθος της ήταν είναι αυτό. Για τις αρχές. Να βγαίνει στα κανάλια. Ναι. Τελείωσε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Να το ξαναπώ. Εγώ ήμουν αντίθετη από την αρχή. Το ξέρω. Να ρωτήσω. Λεπτό. Ηρεμία. Λοιπόν, άντε να λοιπόν, μην να πάμε λίγο, κυρία Πόπη, στην περίπτωση του Παναγιωτάκη. Εκείνη την ημέρα επικοινώνησε μαζί σας η Ειρήνη. Ναι. Τι σας είπε? Μας πήρε και μας είπε ότι ο Παναγιωτάκης έφυγε. Τι ώρα έγινε αυτό? Αργά, δεν το θυμάμαι. Μετά τις 4 νομίζω. Και τι σας είπε συγκεκριμένα? Θέλω να θυμηθείτε αν μπορείτε. Πώς πέθανε το παιδί, πώς έφυγε το παιδί και είπε ότι το βρήκανε μαυρισμένο στο καρότσι. Κρατήστε το αυτό. Πάω στο διάλειμμα και επιστρέφω. Έχω μία ερώτηση στον κύριο...